Το ζητούμενο είναι το εξής, ότι πώς ακριβώς στις σημερινές ανάγκες και τις απαιτήσεις θα διευρυνθεί αυτό το ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής, η οποία είναι μια πολιτική που γεννάει όλο και περισσότερα προβλήματα, είναι αντιλαϊκή και στην οποία είναι συστρατευμένα και η κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα. Παρά τις προσπάθειες οι οποίες γίνεται να εγκλωβιστεί μια λαϊκή δυσαρέσκεια στις νέες διαφοροποιήσεις που υπάρχουν ή αναδιαμορφώσεις στον χώρο της σοσιαλδημοκρατίας. Mm-hmm. Είτε είναι ΣΥΡΙΖΑ, είτε είναι ΠΑΣΟΚ, είναι το κομμάτι που πώς έφυγε. Πώς τις βλέπετε εσείς τώρα αυτές τις διαμορφώσεις? Κοιτάξτε, δηλαδή, τα άτομα που έφυγαν, πώς βλέπετε, πώς θα κινηθούν? Μα το δήλωσαν ήδη. Ότι θέλουν να καταλάβουν το χώρο ανάμεσα στο ΚΚΕ και στη σοσιαλδημοκρατία. Σας απασχολεί σας από αυτή την άποψη? Όχι, δεν μας απασχολεί. Γιατί το όλο αυτό? Γιατί προσπάθειες να δημιουργηθούν αναχώματα στη ριζοσπαστικοποίηση ευρύτερων λαϊκών συνειδήσεων έχουν ξαναγίνει. Και αυτό είναι χρήσιμα. Δεν θα αυτά πετύχει, τα κόμματα. Λέτε. Κοιτάξτε, είναι δεδομένη η πολιτική τους. Έχουν καταγραφεί στη λαϊκή συνείδηση ως μέρος μιας αντιλαϊκής πολιτικής που επιβάρυνε και επιδίνωσε τη θέση των λαϊκών στρωμάτων. Και από αυτή την άποψη, οποιασδήποτε δικαιολογίες και αν βρεθούν, δεν μπορούν να συγκαλύψουν τις τεράστιες ευθύνες που έχουν όταν άσκησαν μια συγκεκριμένη πολιτική με τα μνημόνια και τα αντιλαϊκά μέτρα. Και από αυτή την άποψη, το ζητούμενο ποιο είναι? Το ζητούμενο είναι να εντοπίσουμε την πραγματική αιτία των προβλημάτων και πάνω σε αυτή την αιτία να οργανωθεί η ανασύνταξη του εργατικού λαϊκού κινήματος και η λαϊκή αντεπίθεση. Για σας τι σημαίνει πρακτικά αυτό το μεγαλύτερο ποσοστό που καταλαμβάνετε? Πάτε για διψήφιο. Τι σημαίνει? Σημαίνει μεγαλύτερες ευθύνες από την άποψη στην ανάγκη να πρωτοστατήσουμε στην οργάνωση της λαϊκής πάλης και να αναδείξουμε και τις αιτίες των προβλημάτων και με βάση αυτό να συσπυρώσουμε ευρύτερες λαϊκές δυνάμεις, εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους, βιοπαλαιστές, αγρότες και νεολαία. Γι' αυτό ακριβώς το ζήτημα, για παράδειγμα στο φορολογικό. Το θέμα ποιο είναι? Ότι έχουμε ένα άδικο φορολογικό σύστημα, το οποίο το έχουν χτίσει όλες οι κυβερνήσεις, το οποίο αποδέχεται, στρατεύεται με τη λογική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δημοσιονομική πειθαρχία και δημοσιονομική εξυγίαση, αλλά για συνεχόμενα βάρη σε βάρος των λαϊκών οικογενειών. Δεύτερον, τη λογική της φορολογικής ανταγωνιστικότητας, άρα διευρύνει τις φοροαπαλλαγές και το νομοσχέδιο το φορολογικό έχει τέτοιες φοροαπαλλαγές προς το μεγάλο κεφάλαιο και τα βάρη τα μεταφέρει όλο και περισσότερο στις πλάτες των λαϊκών στρωμάτων. Μάλιστα. Και είναι πρόκληση να μιλάει η κυβέρνηση σήμερα για φορολογική δικαιοσύνη όταν, για παράδειγμα, το εφοπλιστικό κεφάλαιο δεν φορολογείται, όταν οι τράπεζες έχουν τον αναβαλλόμενο φόρο και να προσπαθεί να βγάλει από τη μύγα ξύγκι. Γι' αυτό ακριβώς το ζήτημα είναι στις σημερινές συνθήκες όλη αυτή η προσπάθεια η οποία γίνεται να στεφθεί από επιτυχία. Ποια επιτυχία? Δηλαδή της απόκρουσης των μέτρων των κυβερνητικών τα οποία είναι σε εξέλιξη. Μάλιστα.